Θέμα ελληνικών νησιών έθεσε εκ νέου ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης Μπαχτσελή με αφορμή την υπόθεση με τη Δέσποινα Βανδύ. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια αποφάσισε να μην τραγουδήσει σε συναυλία της στο Τσεσμέ της Σμύρνης, την οποία διοργάνωνε το τουρκικό Ίδρυμα Παιδείας, επειδή στο χώρο της συναυλίας υπήρχαν σημαίες, πανό και αφίσες του Κεμάλ Ατατούρκ. Η ασέβεια μιας Ελληνίδας τραγουδίστριας προς τη σημαία μας και προς την εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ στο Τσεσμέ, όπως και η προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στα νησιά που είναι υπό την κυριαρχία μας, ζορίζουν τα όρια μας και είναι παράδειγμα της λογικής του εισβολέα και της πρωτόγονης στάσης τους, ανέφερε απειλητικά ο Μπαχτσελή. Η ασέβεια της Ελληνίδας τραγουδίστριας προς την τουρκική σημαία και την αφίσα του Ατατούρκ είναι άλλο ένα παράδειγμα ανηθικότητας που δοκιμάζει την υπομονή μας, πρόσθεσε. Ο πολιτικός εταίρος του Ερντογάν επιτέθηκε και στον Νίκο Δένδια, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε το νότιο τμήμα του νησιού ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας και έκανε δηλώσεις και επιχείρησε να αμαυρώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων και είπε πως είναι γιορτές ντροπής. Εξέφρασε την ενόχλησή του για την παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, είναι δειλία, θράσος και αλαζονία. Είπε επίσης για τον Νίκο Δένδια: «Οι δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια είναι γεμάτες αγένεια, αλαζονία και παραλήρημα. Η ειρηνευτική επιχείρηση της 20ης Ιουλίου τερμάτισε τις απόπειρες γενοκτονίας. Οι εχθροί των Τούρκων είναι ανήσυχοι και έχουν χάσει τον ύπνο τους. Πρέπει να εξεταστεί με προσοχή πόσο μπορούν να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας με το γείτονα που έχει αυτή τη λογική», τόνισε ο εθνικιστής πολιτικός. Ο Μπαχτσελή αναφέρθηκε και στην Κύπρο λέγοντας ότι «δεν είναι απλώς ένα νησί όπου ζουν άνθρωποι, είναι ένα μνημείο ύπαρξης για το τουρκικό έθνος. Η Κύπρος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της περιοχής. Η Κύπρος ήταν πάντα το κέντρο βάρους για τις ανοιχτές ημιστικές αναμετρήσεις και αγώνες», είπε ο ανιστόρητος Τούρκος πολιτικός. Και συνέχισε το παραλήρημά του λέγοντας: «Δεν πρέπει να νομίζουν ότι έχουμε ξεχάσει τις επιθέσεις εναντίον των μωρών, των γυναικών και των συμπατριωτών μας. Η στρατιωτική απόβαση βασίστηκε στην ελευθερία, τη ζωή και την ασφάλεια της περιουσίας των Τουρκοκυπρίων. Το χρόνιο κυπριακό πρόβλημα είναι έργο εκείνων που φοβούνται τη λύση. Η ελληνική πλευρά ήταν πάντα αυτή που δεν ήταν πρόθυμη να βρει λύση. Η ελληνική πλευρά σαμποτάρει τη λύση». Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.